θεωρώ ότι παρόλο που έκανα διπλή θεραπεία, δηλαδή έκανα ενστάλλαξη με φορμικό οξύ και μετά έκανα και αμυτράζ με χαρτάκια, ότι άξιζε τον κόπο πολύ πράγμα κάτω. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Δημήτρης εδώ και είμαστε για μια φορά στα Μελισσάκια. Αυτή τη φορά με αρκετό κρύο, έχει μια εβδομάδα που βρέχει συνεχόμενα, ίσως θα έπρεπε να έχω έρθει πιο νωρίς για να τα δώσω και κάτι να φάνε, γιατί δεν γνωρίζω τι αποθέματα έχουν μείνει μέσα. Είχα φύγει πριν τις γιορτές, δεν είχα βάλει μέσα γιατί θεωρούσα ότι ακόμα είναι καλός καιρός. Είχαν και αρκετά μελάκια και λέω: άστα, δεν πειράζει, αφού αφήσαμε πολύ μέλι, είμαστε αρκετά καλά. Θα πάμε όμως να δούμε τους πάτους της κυψηροτεχνικής, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε τι έκανε τον Τιμπαρόα. Γιατί τελευταία φορά που έβαλα και πέρασαν περίπου 38 μέρες, έβαλα μητράζ. Θα μου πεις μετά από 38 μέρες, θα δεις τι γίνεται. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τους πάτους αυτούς, που είναι εύκολο τραβώντας σιρδαράκι να δούμε τι έγινε μέσα και να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Λοιπόν παιδιά, εγώ εδώ πέρα βλέπω τίγκα στη Βαρόα, τροφές και κεράκια. Θα το κάνουμε μια περαιτέρω ανάλυση για να βγάλουμε και το άλλο σιρταράκι να δούμε τι γίνεται. Σε παραπλήσια κατάσταση και αυτό. Έρχεται αρκετό κρύο σήμερα και ίσως η μοναδική δουλειά που μπορώ να κάνω είναι αυτή, να ελέγξω τι κάνουν τα μελισσάκια, πόσο καλά τα πιέσαι τη Βαρόα, και γι' αυτό είμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτό είναι Βαρόα, εδώ είναι Βαρόα και άλλη Βαρόα. Παιδιά, δεν σας κρύβω ότι σε ένα τέτοιο πράγμα, έτσι να μετρήσω, μπορώ να βρω 100 Βαρόες για πλάκα, που σημαίνει ότι το μελίσι είχε αρκετά μεγάλη προσβολή και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο που κάναμε διπλή θεραπεία. Στο μεταξύ τα κεραμιδία τους βάζω πάνω, είχε υπερβολικό αέρα, τα άριξε κάτω. Υπάρχουν κάποιες νεκρές μέλισσες μέσα, αυτό δεν είναι κακό. Ούτως ή άλλως ο πληθυσμός γερνάει, οι μέλισσες καθαρίζουν από μέσα και πετάνε τις ψόφιες έξω. Είδαμε εδώ πέρα το τι γίνεται, πάμε να δούμε και στο δίπλα. Όπα, δέστε τώρα, μου έχουν πετάξει μέχρι και σφίγγες κάτω. Εδώ πέρα δέστε τι πανικό, μαζεύονται νεκρές μέλισσες και φτεράκια από όλα και το αποτέλεσμα είναι να πιάνει μαζί με την υγρασία που πέφτει μέσα από την κυψέλη διέτρια το πάτο να πιάνει μούχλα. Κανονικά θέλουν αρκετά συχνά καθαρισμό τα συγκεκριμένα. Εδώ βλέπω και εδώ πέρα αρκετή Βαρόα. Τι έρχεται η Βαρόα? Εδώ παίζει να έχει 300-400 Βαρόα για πλάκα. Παιδιά, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσβολή. Μα πάρα πολύ μεγάλη προσβολή. Να δούμε και αυτό το πορτάκι. Εδώ βλέπω μέχρι και τα κακά του κυρόσκορου, δεν ξέρω τι γίνεται. Στην ίδια φάση και αυτό. Εμπόλικο πράγμα. Το καλό όταν έχουμε διέτριο τους πάτους είναι ότι όλα αυτά τα υπολείμματα, οποιαδήποτε υπολείμματα είναι μέσα στην κυψέλη, πέφτουν έξω. Και κάποιες από τις Βαρόες αυτές, που είναι μισοζαλισμένες, δεν μπορούν να ξανανεβούν απάνω. Μπα, πέφτουν κάτω και ψοφάνε κάτω. Θεωρώ ότι παρόλο που έκανα διπλή θεραπεία, δηλαδή έκανα ενστάλλαξη με φορμικό οξύ και μετά έκανα και αμυτράζ με χαρτάκια. Θα σας δείξω και τα χαρτάκια. Τα έχω τραβήξει έξω από τις κυψέλες και είναι έξω. Θεωρώ ότι άξιζε τον κόπο πολύ πράγμα κάτω. Το κακό είναι ότι έκανα την ενστάλλαξη, δεν τράβηξα τα πορτάκια για να δω τι έχουν μέσα, τα παράτησα έτσι. Και περίπου μετά από 2 εβδομάδες έβαλα μέσα στις εισόδους από κάτω, όπως βάζω πάντα, το έχετε δει και σε άλλα βίντεο μου. Έβαλα από κάτω χαρτάκια με αμυτράζ, με ένα παλιό τακτικ βασικά. Την αναλογία την ξέρετε όλοι, ξέρετε πώς γίνεται το σύστημα. Το έχουμε δείξει και σε παλιότερα βίντεο, θα υπάρχει κάτω και στην περιγραφή τα βίντεο που έχω κάνει με το τακτικ και ό,τι έχω κάνει με τη Βαρόα. Και παιδιά, πραγματικά κάτι που δεν πίστευα, τα μελίσια ήταν γεμάτο Βαρόα, γιατί δεν είχαν ξεγονέψει. Ουσιαστικά τώρα που κάναμε το τελευταίο αμυτράζ, τώρα ήταν ξεγονεμένα και ρίξανε πάρα πολύ πράγμα.
Και σκεφτείτε ότι τέλος καλοκαιριού είχα κάνει ήδη πάλι φορμικό μια φορά εστάλαξη, που κανονικά από ό,τι μέσα σε μια περίοδο, σε μια χρονιά, μια φορά κάνει εστάλαξη, δεν κάνει δεύτερη και τρίτη φορά. Είδα από πάρα πολύ πράγμα. Τι να πω. Γενικότερα η Βαρώα είναι μεγάλος εχθρός και από ό,τι φαίνεται κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα μελίσια και είναι ύπουλος και πολλές φορές δεν φαίνεται. Δηλαδή είναι κρυμμένη μέσα στο λίγο γόνο που έχει περισσέψει και ικανή να κάνει τη ζημιά και την άνοιξη να μπορούμε γιατί καταραίουν τα μελίσια. Αυτό είναι το σημερινό μας βίντεο. Like, subscribe, κουδουνάκι και όλα τα σχετικά και ελπίζω να τα ξαναπούμε σε άλλα βίντεο, παιδιά. Σας χαιρετάω. Γεια σας. Και μην ξεχνάτε, κάνουμε αντιβαρώα πάντα.